διαβάσουμε από τη σελίδα 1040, είναι από την επιστολή προς Φιλιππισίους, το 3ο κεφάλαιο και το 17 εδάφιο. 3ο κεφάλαιο, 17 εδάφιο, επιστολή προς Φιλιππισίους. Αδελφοί συμμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω καθώς έχετε τύπων ημάς. Διότι περιπατούσι πολλοί τους οποίους σας έλεγον πολλάκις τώρα δε και κλαίων λέγω ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι η απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία, η δόξα αυτών είναι εν τη ισχύνη αυτών, ήτινες φρονούσι τα επίγεια. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής, οπόδεν και προσμένομεν σωτήρα τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ως της θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται να υποτάξει τα πάντα εις τον εαυτό του. Όθεν αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στεφανός μου, ούτω στέκεστε εν Κυρίω αγαπητοί. Παρακαλώ την Ευωδίαν, παρακαλώ και τη Συντύχην να φρονώσει το αυτό εν Κυρίω. Και παρακαλώ και σε σύντροφε γνήσιε, βοήθεια αυτάς, έτινε συνηγονίστησαν μετεμού εις το Ευαγγέλιον, ομού με τον Κλίμεντα και τους λοιπούς συνερχούς μου, των οποίων τα ονόματα είναι εν βιβλίο ζωής. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θέλω υπή χαίρετε. Η επίοικιά σας σας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό, με τευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Κυρήν του Θεού υπερέχουσα πάντα νου, θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Εκείνα τα οποία και εμάθετε και παρελάβετε και οικούσατε και είδετε νεμή, ταύτα πράτετε. Και ο Θεός της ειρήνης θελείστε με θυμών. Αμήν. Μία επιστολή στέλνει ο Απόστολος Παύλος, ενώ βρίσκεται στη φυλακή της Ρώμης, στην εκκλησία των Φιλιππισίων, γνωρίζοντας ότι τους Φιλιππίσιους δεν θα τους ξαναδεί και έχοντας μία γνώμη για την εκκλησία των Φιλιππισίων άριστη. Μία εκκλησία χωρίς προβλήματα, χωρίς παραβάσεις, ανομίες, λάθη, αμαρτίες. Μία εκκλησία που περπατάει κατά πάντα στο θέλημα του Θεού. Λέγεται δε ότι ποιμένα στην εκκλησία αυτή, μετά τη φυλάκιση του Αποστόλου Παύλου, εκεί όπου και σταματάει η περιγραφή των πράξεων των Αποστόλων που γράφτηκε από τον Λουκά, λέγεται λοιπόν ότι ποιμένα σε αυτή την εκκλησία είναι ο Λουκάς, τον οποίον, εάν είναι έτσι, τον αποκαλεί σύντροφε γνήσιε. Και μάλιστα στο κείμενο λέει «σύζυγε», που σημαίνει «στον αυτό ζυγό», την αυτή πορεία, «γνήσιε». Σωστά το μετέφρασε όμως ο Βάμβας, «σύντροφε γνήσιε». Είναι λοιπόν τα τελευταία λόγια που στέλνει ο Απόστολος Παύλος σε μια εκκλησία που αγαπάει ιδιαίτερα, που καμαρώνει, που χαίρεται, μια εκκλησία που πραγματικά ο Θεός δοξάζεται, υψώνεται και κυριαρχεί, καθώς έγινε παράδειγμα σε όλη την περιοχή. Κυριαρχεί πνευματικά στην πνευματική ζωή. Απευθυνόμενος λοιπόν σε αυτούς λέγει, αδελφοί μου, συμμιμητέ μου γίνεστε, δηλαδή όπως λέγει αλλού, μιμητές μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού, συμμιμητές μου, όπως εγώ μιμούμαι έτσι κι εσείς, να γίνετε μιμητές του Χριστού. Αλλά συνεχίζει και κάτι πολύ σημαντικό. Και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω, καθώς έχετε τύπων ημάς. Και παρατηρείτε, δηλαδή παραδειγματίζεστε,
από όλους αυτούς που βλέπετε γύρω σας και περπατούν κατά αυτόν τον τρόπο, έχοντες παράδειγμα τον τύπο το δικό μας. Παρατηρήστε τους. Παραδειγματίζεστε από το περπάτημά τους. Γιατί υπάρχουν αυτοί, αλλά υπάρχουν και οι άλλοι. Εσείς λοιπόν λάβετε ως παράδειγμα, γίνεστε μιμητές αυτών που περπατούν κατά τον τύπο ημών, κατά το παράδειγμα ημών. Έλεγε τότε στους Φιλιππισίους, σε μας λέει παραδειγματίζεστε, παρατηρείτε και μιμήστε αυτούς που περπατούν κατά τον τύπο τον γεγραμμένο στο Ευαγγέλιο του Χριστού της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Υπάρχουν αυτοί λοιπόν που περπατούν κατά τον τύπο του Αποστόλου Παύλου, δηλαδή της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, και μιμήστε αυτούς, γιατί υπάρχουν και οι άλλοι που δεν φρονούν τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων, τα επίγεια, γενόμενοι σκάνδαλο, καθώς και ο Πέτρος κάποια στιγμή που τον πρότρεπε να μην δεχθεί τη σταύρωση που ο Θεός είχε προγραμματίσει για αυτόν, άρα και την Ανάσταση, λέγοντάς του ότι σκάνδαλον μου είσαι, είπαγε ο πίσω μου σατανά μάλιστα, γιατί δεν φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Υπάρχουν λοιπόν σαν παραδείγματα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού αυτοί που περιπατούν κατά το φρόνημα του Θεού, φρονούντες τα του Θεού, έχοντες τον τύπο της Αποστολικής Εκκλησίας, και υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι έχουν τον τύπο των επιγείων επιδιώξεων, φρονούντες τα των ανθρώπων, γενόμενοι σκάνδαλα, χρησιμοποιούμενοι δε από το διάβολο και σατανά για να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Άρα τους λέει προσέξτε ποιους βλέπετε, ποιους μιμήστε, ποια είναι η πορεία της ζωής σας, είναι με τους ευσεβείς, με τη βουλή των ευσεβών ή με τη βουλή των ασεβών, ποια είναι η ζωή σας, είναι με τους αμαρτωλούς ή με τους αγίους, και ποια είναι η ανάπαυσή σας, είναι με τους εμπέκτες, γιατί θα ηγερθούν εμπέκτες εν το εσχάτο καιρό, λέει ο Απόστολος Πέτρος, είναι με αυτούς που δοξάζουν, υμνούν και ευλογούν το Θεό. Γιατί αυτοί που φρονούν τα επίγεια, πρέπει να ξέρετε ότι το τέλος τους είναι η απώλεια, ο Θεός τους είναι η απόλαυση, οι ειδονές, η κοιλία, η απόλαυση της σάρκας. Το φρόνημα είναι σαρκικό και η δόξα τους είναι μέσα σε αυτή την τροπή, δηλαδή υπερηφανεύονται για αυτά που θα έπρεπε να ντρέπονται. Εμάς όμως το πολίτευμά μας δεν είναι επί της γης, για να μιμούμεθα αυτούς που φρονούν τα επίγεια, το πολίτευμά μας είναι εν της ουρανής, ώστε φρονούμε τα του Θεού, και από τον ουρανό περιμένουμε αυτόν που θα έρθει να μας παραλάβει και να μεταμορφώσει το φθαρτό και το θνητό του το σώμα σε άφθαρτο και αθάνατο κατά την ομοιότητα του δικού του σώματος, του Ιησού Χριστού, με την ενέργεια δια της οποίας μπορεί να υποτάξει τα πάντα εις τον εαυτό του. Εδώ πρέπει να μείνουμε λίγο στα επίγεια και στα επουράνια. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εάν οι άνθρωποι ζητάνε το Θεό, ζητάνε το Χριστό μόνο για τα επίγεια, είναι η χειρότερη πάντων των ανθρώπων. Εάν επιθυμείς
και ελπίζεις στον Χριστό μόνο για τη ζωή αυτή, είσαι ο ελεηνότερος πάντων των ανθρώπων. Εάν ελπίζεις στον Χριστό να σε βοηθήσει στη δουλειά σου, να σε παντρέψει, να σε βοηθήσει στον κόσμο αυτό, και αυτή είναι η ελπίδα σου στον Χριστό, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι είσαι και, και είναι όλοι που πιστεύουν έτσι και ελπίζουν στον Χριστό έτσι, οι ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων, γενόμενοι σκάνδαλο σε όλους τους υπόλοιπους και χρησιμοποιούμενοι μόνο από το διάβολο. Αυτοί όμως που φρονούν τα επουράνια, που το πολίτευμά τους είναι νομοθεσία τους, αυτά τα οποία καθορίζουν τη ζωή τους, είναι ουράνια. Αυτοί δικαιολογημένα περιμένουν τον Ιησού Χριστόν που θα μεταμορφώσει το φθαρτό και θνητό του σώμα σε άφθαρτο και αθάνατο. Είναι λοιπόν σημαντικό, αγαπητά μου αδέλφια, δύο πράγματα να τα έχουμε καλά στην καρδιά μας. Ποιος είναι ο τύπος τον οποίον μιμούμεθα, τον οποίον παρατηρούμε, στον οποίον θέλουμε να μοιάσουμε, ανάλογα με το ποιος είμαστε, ποιοι είμαστε. Ένας νέος θέλει να μοιάσει στον ευλογημένο νέο και μεγαλύτερο, ένας δούλος Θεού θέλει να μοιάσει σε αυτόν τον οποίον συστήνει ο Θεός, μία νέα θέλει να μοιάσει στην ευλογημένη νέα, αλλά και σε μία μεγαλύτερη την οποία έχει συστήσει ο Θεός, καθώς λέει στην επιστολή του Απόστολος Παύλος προς Εβραίους, ενθυμίστε τους προεστώτες σας ή την εσελάλησαν προς εσάς των λόγων του Θεού, τον οποίον μιμήστε την πίστη, πώς και γιατί, έχοντες προοφθαλμόν το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτού. Αλλά δεν είναι μόνο ποιον, σε ποιον θέλω να μοιάσω, ποιον πρέπει να παίρνω σε παράδειγμα, ποιον πρέπει να παρατηρώ, αλλά είναι και ποιος είμαι. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν στον Τιμόθεο λέει: «Ο Τιμόθε, σύ παρακολούθησες με, με παρακολούθησες στη διδασκαλία μου, στη διδαχή μου, στην πρόθεσή μου, στην πίστη μου, στη μακροθυμία μου, στην αγάπη μου, στην υπομονή μου. Ήμουν ένα ωραίο παράδειγμα για σένα και τώρα φρόντισε να γίνεις και εσύ ωραίο παράδειγμα για τους άλλους. Γίνε τύπος των πιστών, φρόντισε να γίνεις ένα καλό παράδειγμα στους πιστούς και σε λόγο και σε συναναστροφή και σε αγάπη και σε πνεύμα και σε πίστη και σε καθαρότητα. Φρόντισε να μιμήσει εμένα και φρόντισε να γίνεις ένα καλό παράδειγμα, τύπος των πιστών εσύ. Γιατί έτσι η ζωή σου θα είναι σαν δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων». Έτσι θα είναι. Γι' αυτό συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στους αγαπημένους του αδελφούς των Φιλιππισίων που τους αποκαλεί: «Αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στέφανός μου». Η χαρά μου και ο στέφανός μου είσαστε εσείς που μένετε πιστοί, παραδειγματιζόμενοι από τον τύπο τον δικό μας που σας δείξαμε, γενόμενοι παράδειγμα σε όλους τους άλλους. Αδελφοί μου λοιπόν αγαπητοί, επιπόθητοι, δεν μιλάει για άλλους έτσι. Χαρά μου και στέφανός μου, προσέξτε, έτσι να στέκεστε εν Κυρίω. Έτσι να στέκεστε στην παρουσία του Θεού. Παραδειγματιζόμενοι
από αυτούς που περπατάνε κατά τον τύπο της Καινής Διαθήκης, μιμητέ του Παύλου, συμιμητέ του Παύλου, γενόμενοι και εσείς παραδείγματα, λαμπρά, μέσα στο λαό του Θεού, τύπος των πιστών. Σας παρακαλώ όμως για ένα μικρό πρόβλημα που υπάρχει ανάμεσα σε δύο αδελφές, τη Συντύχη και την Ευωδία, ότι δεν φρονούνε το αυτό εν Κυρίω. Καλές αδελφές, οι οποίες συναγωνίστησαν με μένα για το Ευαγγέλιο, μαζί και με το Κλίμεντα και όλους τους λοιπούς συνεργούς μου, των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Εσύ γνήσιε σύντροβε, βοήθησέ τις. Μη δικαιώσεις τη μία και αδικήσεις την άλλη. Βοήθησέ τις αποκαλύπτοντας σε αυτές όχι το φρόνημα της μιας ασωστό και λάθος της άλλης και αντίστροφα, αλλά το φρόνημα του Θεού που είναι σωστό και για τη μία και για την άλλη. Βοήθησέ τις. Έχεις ευθύνη, σύντροφε γνήσιε, στις δύο αυτές πιστές, αξιόπιστες αδελφές που συνηγωνίστησαν με τον Παύλο για την προκοπή του Ευαγγελίου, να τις φέρεις να φρονούνε το αυτό, καθώς είναι απαραίτητο. Δεν μπορείς αυτό να το κάνεις με διοικητικά προσόντα, ούτε με τη σοφία σου, ούτε με τη σύνεσή σου, ούτε με τη δύναμή σου. Αυτό μπορείς να το κάνεις χνήσιε σύντροφε, με την ταπείνωσή σου και με τη φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου και της δύναμης του Θεού. Να τις πείσεις, όχι με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, για το ένα θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Ανάμεσα στα απαραίτητα που πρέπει να έχεις ως τύπος των πιστών, είναι να είσαι ειρηνοποιός, φέρνοντας κοντά δύο ευλογημένες αδελφές που δεν φρονούν το αυτό. Και έτσι μπορεί να ισχύσει ο λόγος του Θεού, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε, και πάλι θέλω είπε χαίρεται. Το αποτέλεσμα αυτής της πορείας, του να είσαι συμιμητής του Παύλου και μιμητής τον όσοι περιπατούσει κατά τον τύπον της Καινής Διαθήκης της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, θα είναι να έχεις χαρά. Χαρά εν Κυρίω. Εάν δεν έχεις χαρά εν Κυρίω, κάτι συμβαίνει ως προς την πορεία σου, τη ζωή σου και την ανάπαυσή σου. Γιατί δεν μπορεί ένα δέντρο που είναι επεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων να μην έχει χαρά. Και χαρά όχι επειδή πηγαίνουν και ευτυχούν τα χωράφια μας, αλλά επειδή ο Θεός είναι μαζί μας. Γιατί όταν ο Θεός είναι μαζί μας, το βλέπουμε. Μας δίνει τα ζητήματα της καρδιάς μας. Ενεργεί. Μας παρηγορεί. Με την παρηγοριά που μόνο αυτός μπορεί να παρηγορήσει τους ανθρώπους. Για ποιο λόγο? Για να μπορούμε και εμείς να παρηγορήσουμε όταν χρειαστεί τους εν πάση τη θλίψη. Χαίρετε λοιπόν πάντοτε εν Κυρίω, και πάλι θέλω να επιχαίρετε. Προσέξτε δε η επιοίκειά σας να γίνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Όχι η αυστηρότητά σας, η επιοίκειά σας, όχι η σκληρότητά σας, όχι η αδιαλαξία σας,
η επιοίκειά σας, η γλυκύτητά σας, η συγχωρητικότητά σας, η μακροθυμία σας, για να μπορείτε να διατηρήσετε στη χαρά του Κυρίου σας, που θα είναι και η δύναμή σας. Γιατί του Κυρίου η χαρά είναι η δύναμη του ανθρώπου. Και μην ξεχνάτε ότι ο Κύριος είναι πλησίον. Πλησίον σου, αλλά και πλησίον του. Πλησίον μας, αλλά και πλησίον σας. Κύριος είναι πλησίον. Θεός κριτής δικαίων. Θεός μακρόθυμος, ελεήμων, ικτήρμων. Πολυέλεος πολυεύσπλαχνος, αλλά και πυρ καταναλύσκων. Θεός δίκαιος, αλλά και αγαθός. Πιστός ο υποσχεθής, αλλά και να αρνηθεί το λόγο του δεν μπορεί. Ο Κύριος είναι πλησίον. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη ζωή της ευλογίας, καθώς γινόμεθα συμμιμητές του Παύλου, παρατηρούντες και παραδειγματιζόμενοι από όλους αυτούς που περιπατούν κατά τον τύπο αυτών, θα έρθει και η περίοδος της μέριμνας. Θα έρθει η στιγμή της αγωνίας, του άγχους, της ανήσυχης σκέψης, του φόβου. Θα έρθει. Άλλωστε μας λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, στον κόσμο αυτό θα έχετε θλίψεις. Θα έχετε. Αλλά μη φοβήστε. Εγώ ενίκησα τον κόσμο που φέρνει τις θλίψεις και εσείς θα νικήσετε τον κόσμο που φέρνει τις θλίψεις, και αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστη σας. Άρα λοιπόν μην αποκάμετε, μην φοβάστε, μην απογοητεύεστε, μετανοήστε. Σταθείτε μπροστά στο Θεό. Φέρτε την πορεία σας κατά τη βουλή των ασεβών. Φέρτε τη ζωή σας κατά την οδό των αμαρτωλών. Φέρτε την ανάπαυσή σας κατά την καθέδρα των χλεβαστών. Εξομολογηθείτε στον Κύριο. Εκφράστε Του με ταπείνωση την επίγνωση της αμαρτίας σας. Και στη συνέχεια, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, φανερώστε όλα τα ζητήματά σας που σας φέρνουν σε αγωνία, σε μέριμνα, σε ανησυχία, σε φόβο, προς τον Θεό μετευχαριστίας που είναι εκεί για να σας ακούσει, ο οποίος αποκαλύπτεται εν το κρυπτό και ανταποδίδει στο φωνερό. Ευχαριστήστε τον γι' αυτόν δια της δεήσεως και της προσευχής. Και το αποτέλεσμα είναι ότι θα έρθει η ειρήνη του Θεού, εφόσον έχετε καταδικάσει την πορεία στη Βουλή των Ευσεβών και φύγει από εκεί, εφόσον έχετε καταδικάσει τη ζωή σας ανάμεσα στους αμαρτωλούς και φύγετε από εκεί, και αφού έχετε καταδικάσει την ανάπαυσή σας στην καθέδρα των χλεβαστών και φύγετε από εκεί, τότε και μόνο τότε θα έρθει η ειρήνη του Θεού. Και μάλιστα η ειρήνη του Θεού που περιέχει κάθε λογική ανθρώπινη, όπου με τη λογική την ανθρώπινη θα βαδίζεται από φόβο σε φόβο, από θλίψη σε θλίψη, από αγωνία σε αγωνία και εν τέλει από πτώση σε πτώση. Θα έρθει η ειρήνη του Θεού που υπερέχει κάθε λογική ανθρώπινη και θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Θα φυλάξει την καρδιά σας που είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη από τις δικές της επιθυμίες, και θα διαφυλάξει
τα διανοήματά σας, τη λογική σας, από τις δικές σας σκέψεις, ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε, αλλά έτσι όπως θέλει ο Θεός. Πώς το λοιπόν, αδελφοί, ύστερα από αυτό, όσα είναι αληθινά, σεμνά, δίκαια, κάθαρα, προσφυλή, έθιμα, μόνο αν υπάρχει κάποια αρετή, κάποιος έπαινος, αυτά συλλογίζεστε. Πάψτε να σκέφτεστε πράγματα έξω από αρετή και έπαινο. Πάψτε να σκέφτεστε κατάκριση, καταδίκη, παράπονα, ακόμη πράγματα που δεν έχουν καλή θύμη αλλά έχουν κακή θύμη. Μην τη διαδίδετε, μην γίνεστε σπερμολόγοι με τη σκέψη σας και με τα λόγια σας, γιατί υπάρχει ποινή από το Λόγο του Θεού σε αυτό. Και ταυτόχρονα εκείνα που μάθατε, που παραλάβατε και ακούσατε και είδατε από μένα, λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτό που μάθατε, παραλάβατε και ακούσατε από το Λόγο του Θεού, αυτά να πράτετε. Με αποτέλεσμα ο Θεός της ειρήνης να είναι πάντοτε με θυμών. Όχι μόνο η ειρήνη του Θεού να σας φυλάει, αλλά και ο Θεός της ειρήνης να σας καλύπτει. Δόξα να έχει ο Θεός. Ξέρεις τι θα πει να καλύπτει τη ζωή σου ο Θεός της ειρήνης? Να είναι μαζί σου ο Θεός της ειρήνης. Δηλαδή να μην υπάρχει ανησυχία, φόβος, αγωνία, ούτε για αυτά που ζεις, ούτε για αυτά που έρχονται. Αλλά υπάρχει η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα παντανού. Και η ειρήνη του Θεού είναι αποτέλεσμα και καρπός της δικαιοσύνης του Θεού. Αλλά και αυτή η δικαιοσύνη του Θεού, όπως την περιγράψαμε, έχει ωραία αποτελέσματα. Ησυχία, όχι ταραχή. Ασφάλεια, όχι κίνδυνος, φόβος. Και ευπορία, όχι μιζέρια, ιδιαίτερα πνευματική. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού περιγράφεται. Φύγε από τη βουλή των ασεβών, μην περπατάς. Μην κάθεσαι στην οδό των αμαρτωλών, φύγε. Και μην αναπάβεσαι στην καθέδρα των εμπεκτών, αυτών που κατηγορούν και παραπονιόνται. Φύγε, εγκατάλειψέ τους. Δεν έχεις δουλειά με αυτούς που έχουν βουλή ασεβίας. Δεν έχουμε δουλειά. Φύγε. Δεν έχουμε δουλειά με αυτούς που έχουν αμαρτία, παράβαση, ανομία ή αδικία και αδικούν ανθρώπους. Φύγε. Δεν έχεις δουλειά να αναπάβεσαι, να κάνεις παρέα και κοινωνία με ανθρώπους εμπέκτες που χλεβάζουν το Λόγο του Θεού, τα αδέλφια σου, την Εκκλησία. Και εισέλθε στο ταμείο σου ώστε. Μόνο αυτά που είναι σεμνά, δίκαια, καθαρά, προσφυλή και έφημα, αρετή και έπαινος, να συλλογίζεσαι. Και αυτά που έμαθες, άκουθες και είδες μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, να πράττεις, ώστε ο Θεός της ειρήνης να είναι πάντοτε μαζί σου. Που είναι το ζητούμενο, αδελφοί, γιατί έχει καλή συνέχεια. Θέλεις, θέλω ο Θεός της ειρήνης να είναι μαζί μου. Δεν θέλω το ταραχή, φόβο, αγωνία. Θέλω το Θεό της ειρήνης. Γι' αυτό φυλάω το στόμα μου. Φυλάω τις σκέψεις μου. Φυλάω τα χέρια μου. Προσέχω, ώστε, καθώς λέει στην Εκκλησία προς Θεσσαλονικής, αυτός δε ο Θεός της ειρήνης,
θα σας δώσει την ειρήνη του διαπαντός με κάθε τρόπο. Χριστέ μου, φοβερό! Είναι στην επιστολή προς Θεσσαλονική στη δεύτερη, στο τελευταίο κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο. Αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης που θα είναι πάντοτε μαζί σας, θα σας δίνει την ειρήνη του πάντοτε με κάθε τρόπο, σε κάθε τρόπο, σε κάθε κατάσταση. Και έτσι αυτός ο Θεός της ειρήνης θα σας αγιάσει ολοκλήρως στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα, ώστε να είσαστε και να διάγετε αμέμπτος μέχρι την παρουσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Δηλαδή εξασφαλίζει απόλυτα το μέλλον σου. Αυτή η απλή σκέψη που έχει συνέχεια. Εγκατάλειψε αυτούς που περπατάνε στη Βουλή των Ασεβών. Παράτησέ τους. Φρονούν τα επίγεια. Δεν φρονούν τα υπουράνια. Σκάνδαλο είναι για σένα και για τους άλλους. Εγκατάλειψε αυτούς που ζούνε και στέκονται στην οδό των αμαρτωλών. Εγκατάλειψε τους. Ανομία, παράβαση, αδικία. Και εγκατάλειψε και αυτούς που κάθονται και χλεβάζουνε και εμπέζουνε. Δεν δέχονται το λόγο της αληθείας, δεν δέχονται τα αδέλφια τους. Δεν δέχονται τους δούλους και τις δούλες του Θεού. Εγκατάλειψε τους, σώσου, σώσου, σώσε την ψυχή σου, σώσε το μέλλον σου. Εξασφάλισε την καλή και ευλογημένη συνέχεια που θα έρθει με την ειρήνη του Θεού, με το Θεό της ειρήνης που θα σου εξασφαλίζει την ειρήνη και τον αγιασμό, την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων, εν παντή τρόπο, και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Πώς? Ο δε Θεός της ειρήνης, διαβάζω από την επιστολή προς Εβραίους, ήθε, εύχεται ο Θεός να σας καταρτήσει εις πάνεργων αγαθών για να εκτελείτε το θέλημα αυτού. Ο Θεός ειρήνης λοιπόν, αυτός ο Θεός ειρήνης που θα είναι μαζί σας και θα σας εξασφαλίσει την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό, άνευ του οποίου κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπο του Θεού, αυτός θα σας καταρτήσει σε κάθε έργο αγαθό για να μπορείτε να εκτελείτε το θέλημά του. Καταρτισμένος, πλήρως, τέλειος, σε κάθε έργο αγαθό για να μπορείς να εκτελείς το θέλημα αυτού, ενεργών μέσα σου το ευάρεστον πάντοτε ενώπιον αυτού δια του Ιησού Χριστού. Θα ενεργεί στη ζωή σου αυτό το οποίο χαίρεται να ενεργεί, την ευλογία του, την παρουσία του, τη δόξα του. Και εν τέλει ο Θεός της ειρήνης ταχαίως θα συντρίψει τον σατανά από τους πόδας σας, ώστε να κάνει πάντα σημάς, εσάς που περπατάτε έτσι, να θριαμβεύετε δια του Ιησού Χριστού πάνω στις μεθοδίες και στις επιβουλές του διαβόλου, να θριαμβεύετε καθώς θα σε καταστήσει ευωδία Χριστού ενώπιον πάντων των ανθρώπων. Να λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, μια πορεία θριάμβου, τόσο εύκολη, τόσο απλή, που ξεκινάει από την απόφαση που παίρνουμε σήμερα να μην ξαναπερπατήσουμε σε βουλή ασεβών, να μην ξανασταθούμε σε οδό αμαρτωλών και μην ξανααναπαυθούμε
σε καθέδρα, σε καρέκλα, σε παρέα χλεβαστών. Για να μας κάνει ο Θεός σαν δέντρο, πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, πάντα καρποφόρο, με καλό και πολύ καρπό, το φύλλωμά μας πάντοτε να θάλει, να μην μαραίνεται, και ό,τι αν πράττουμε να το ευωδώνει ο Θεός. Διανόμενοι, συμιμητές του Αποστόλου Παύλου μέσα από την Αγία Γραφή, παρατηρούντες και παραδειγματιζόμενοι από όλους όσους περπατούν κατά τον αυτό τύπο, ώστε να μπορούμε και εμείς να γίνουμε τύποι των πιστών, παράδειγμα των πιστών. Και να στεκόμαστε έτσι στην παρουσία του Θεού. Όντες αγαπητοί και επιπόθητοι στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν, φροντίζοντας να φρονούν πάντες το αυτό. Και η χαρά του Κυρίου μας θα είναι η δύναμή μας. Και όταν μπροστά μας θα έρχονται μέρημνες, προβλήματα, αγωνίας που προκαλούν θλίψεις και φόβο, εμείς ξέρουμε την οδό της ευλογίας, μέσα στο ταμείο μας, αφού μετανοήσουμε και απαλλαγούμε από όλα αυτά τα οποία μας βγάζουν από το να είμαστε δέντρα πεφυτευμένα παρά τους ρίακας των υδάτων, μέσα στο ταμείο μας, μετευχαριστίας, να φανερώνουμε, να φέρνουμε τα ζητήματα της ταλαιπωρίας μας στο Θεό, με πίστη ότι η ειρήνη του Θεού θα διαφυλάξει την καρδιά μας και τα διανοήματά μας δια του Ιησού Χριστού, ώστε εάν συλλογιζόμαστε τα αγαθά ενώπιον του Κυρίου και πράττουμε αυτά τα οποία μάθαμε, ακούσαμε και είδαμε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, τότε με τα πάση βεβαιότητας ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί μας και θα φέρνει την ειρήνη του διαπαντός εν παντή τρόπο, με κάθε τρόπο, σε κάθε περίσταση, ώστε να μας οδηγεί σε αγιασμό σώματος, ψυχής και πνεύματος, για να μπορέσει να μας αποκαλύπτει το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, καθώς θα μας καταρτίζει για να μπορούμε να το πράττουμε. Πράττοντες λοιπόν το ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου, τότε ο ίδιος ο Θεός αναλαμβάνει να συντρίβει το διάβολο κάτω από τα πόδια μας, δίδοντας μας όχι νίκη, θρίαμβο, χάριν του Χριστού, κατά το λόγο του Κυρίου. Αυτός είναι ο θριαμβευτής χριστιανός, με τα πάση βεβαιότητας, που έχει τύπο τους πιστούς και αγωνίζεται να γίνει τύπος των πιστών. Και ενδιαφέρεται ο Θεός της ειρήνης να είναι πάντοτε μαζί του, ακολουθώντας ακριβώς το Λόγο του Θεού. Αδελφοί μου αγαπητοί, εύκολος είναι ο δρόμος αυτός. Ταπείνωση χρειάζεται, μετάνοια, εξομολόγηση, επιστροφή στο Θεό. Και όλα τα άλλα πια δεν τα κάνουμε εμείς, αλλά ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Γιατί αυτός είναι ο ενεργών και το θέλειν και το ενεργήν στη ζωή μας. Σήμερα πιστεύω ότι ο Θεός ενήργησε το θέλειν. Αν και από ό,τι βλέπω όχι σε όλους μας, αλλά εγώ θέλω σε όλους μας να ενεργήσει ο Θεός κατά τη δύναμη τη δική του το θέλειν, για να μπορέσει να συνεχίσει ενεργώντας και το ενεργήν στη ζωή μας. Αμήν.